40 παιδικές χαρές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο Δήμο Ιαννητών πρόκειται να παραδοθούν πλήρως ανακαινισμένες και επιστοποιημένες. Οι εργασίες σε 25 παιδικές χαρές ολοκληρώνονται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος και ήδη για 17 από αυτές έχουν αποσταλεί οι φάκελοι για την πιστοποίηση στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης. Πέρα όμως από τις παιδικές χαρές που αναβαθμίζονται μέσω του Φιλόδημου, ο Δήμος ανακατασκευάζει με ιδίους πόρους άλλες 15 σε διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες επίσης πρόκειται να πιστοποιηθούν. Έτσι, πολύ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για 40 συνολικά παιδικές χαρές σε όλη την έκταση του Δήμου. Με χρηματοδότηση, στο μεταξύ, από το κληροδότημα Κατσάρι θα ξεκινήσει η πλήρης ανακατασκευή της παιδικής χαράς στο ομώνυμο πάρκο, που είναι μία από αυτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό παιδιών, κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αριστίδης Παπάς υπογράμμισε ότι ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε οι παιδικές χαρές να αποδοθούν στους χρήστες τους, δηλαδή στα παιδιά, σε άριστη κατάσταση. Εμείς έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις παιδικές χαρές, οι οποίες ήταν μη πιστοποιημένες, δεν υπήρχε καμία πιστοποιημένη παιδική χαρά. Ήδη ξεκινήσαμε από τον Κουραμπά, την οποία την έχουμε πιστοποιήσει. Τη δώσαμε στο κοινό, στους δημότες μας, να μπορούν να πάνε τα παιδάκια να παίζουν. Εμάς η έκκληση δικιά μας είναι σαν δημοτική αρχή και εμένα προσωπικά να μπορέσουμε να τις προφυλάξουμε σαν κόροι οφθαλμού, γιατί είναι οι παιδικές χαρές και να μπορέσουν να τις χαρούν τα παιδάκια, να μπορέσουμε και εμείς και οι γονείς όλοι και το κόσμο να μπορέσουμε να τις φυλάξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, και εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή σαν δημοτική αρχή είναι να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε όσες παιδικές χαρές μπορούμε περισσότερες. Ήδη από το Φιλόδημο είχαμε ξεκινήσει και έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν 25 παιδικές χαρές καινούργιες στις υπάρχουσες, εκεί που υπήρχαν οι υπάρχουσες παιδικές χαρές. Ήδη έχουν φύγει οι φάκελοι για τις 17 πρώτες να πάνε στην Αποκεντρωμένη να μπορέσουμε να τις πιστοποιήσουμε. Από πίσω ξεκινάνε οι επόμενες 8. Σαν Δήμος, εμείς και το εργοτάξιο μαζί με το Δήμο με ιδίους πόρους έχουμε ξεκινήσει να μπορέσουμε να φτιάξουμε τουλάχιστον 15 παιδικές χαρές ακόμα από τις αυτές που υπάρχουν, να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε άμεσα την παιδική χαρά που υπάρχει στην Απολέω Ζέρβα. Συνεχίζεται με την Πουτέτσι και όσες ετοιμάζονται θα παίρνουν να γίνονται οι φάκελοι ώστε να μπορέσουμε να τις δώσουμε πιστοποιημένοι στον κόσμο, να μπορέσουν να τις χαρούν τα παιδάκια. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, κύριε Παπά, αυτή, ώστε να φτάσουμε από το σημείο που είμαστε σήμερα μέχρι να έχουμε την ολοκλήρωση ουσιαστικά τη όλη διαδικασία και τη πιστοποίησή του, ώστε να αποδοθούν στου πολίτε. Όχι, τώρα είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουν τελειώσει οι 25 παιδικέ χαρέ που πήγαν από το Φιλόδημο. Ήδη φεύγουν οι φάκελοι. Θα είναι, πιστεύω, αφού έχουν επιστοποιηθεί από την ΤΟΥΒ ότι πληρούν κανονικά του όρου και τα εμπιστοποίηση πρέπει να έχουν τα παιδικά όργανα. Τώρα είναι στην αρμόδια επιτροπή στην Αποκεντρωμένη, η οποία θα δώσει το OK ότι είναι έτοιμη η παιδική χαρά, ώστε να πάρει το σήμα και να μπορέσουμε να τη δώσουμε στον κόσμο να τη χαρούν τα παιδάκια, όπως είπαμε. Ήδη 25 παιδικές χαρές, στις οποίες μιλάμε για το Φιλόδημο, δεν είναι μόνο στον αστικό ιστό της πόλης, είναι σε όλα τα χωριά σχεδόν, όσοι υπήρχαν στο σχέδιο να μπορέσουν να γίνουν καινούριες παιδικές χαρές. Είναι σε πολλά χωριά, τα έχω αναφέρει και άλλη φορά. Εμείς προχωράμε να πιστοποιήσουμε όσο μπορούμε και στα εγγάνα που έχει αρκετό κόσμο να πιστοποιήσουμε τις παιδικές χάρες, οι οποίες πρέπει να πιστοποιηθούν. Η αμέσως επόμενη είναι η Ταπαντούμπα, που λέμε, που πρέπει να γίνει, γιατί έχει και πολύ κόσμο. Η οποία αυτή πιστεύω ότι θα γίνει από κάποιο κληροδότημα, γιατί θέλει αρκετά χρήματα για να μπορέσουμε να τη φτιάξουμε και αυτή την παιδική χαρά. Είναι και αυτή στο πρόγραμμα πάντως για να γίνει. Και θα γίνει και άμεσα. Με αφορμή δε το χθεσινό περιστατικό βανδαλισμών και ζημιών που υπέστη η παιδική χαρά στον Κουραμπά, ζημιές για τις οποίες δρομολογήθηκε άμεσα η αποκατάστασή τους, ο κύριος Παπάς υπογράμμισε για μία ακόμη φορά πως θα πρέπει να διαφυλάσσουμε τις παιδικές χαρές, ζητώντας την συνεργασία των πολιτών. Είχαμε προχθές ένα επεισόδιο στην παιδική χαρά του Κουραμπά. Κάποιοι νεαροί βαδάλισαν λίγο το χώρο, ευτυχώς δεν γίνανε τρομερές ζημιές. Ήταν άμεση η κινητοποίηση του εργοταξίου, στείλαμε αμέσως τους ξυλουργούς και το προσωπικό, πήραν τα μέτρα και το πρωί σήμερα, πιστεύω 9 ώρα το πρωί, είχαν ελεγχθεί και τα όργανα και αποκαταστάθηκε και η βλάβη η οποία έχει γίνει στα ξύλα.